Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι εδώ και η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης συνεχίζει να παρουσιάζει τους υποψήφιους, αυτή τη φορά τους διεκδικητές στους δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος για την δεύτερη Κυριακή. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της TV100 τους δύο υποψηφίους δημάρχους για τον Δήμο Θερμαϊκού. Μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Μαυρομάτης, ο επικεφαλής του Συνδυασμού Θερμαϊκός Νέα Πορεία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Γιώργος Τσαμασλής, επικεφαλής του Συνδυασμού Θερμαγικός. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσαμασλή. Καλώς σας βρήκαμε. Γνώριμο στούντιο και για τους δύο. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι στην επόμενη ώρα που ακολουθεί θα κάνουμε μία συζήτηση χωρίς χρονόμετρα, χωρίς αυτούς τους άχαρους όρους του debate. Μια που και οι δύο γνωρίζετε την αυτοδιοίκηση πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε επί της ουσίας. Και γνώριμο και φιλικό, αφού είναι αυτοδιοικητικό το κανάλι. Ακριβώς. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που προκύπτει μοιραία με τα αποτελέσματα των εκλογών και με δεδομένο ότι για να είστε στο δεύτερο γύρο, προφανώς κανένας δεν έχει την αυτοδυναμία στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του Δήμου. Αυτό που σίγουρα αναρωτιούνται οι περισσότεροι δημότες αυτή τη στιγμή είναι πώς σκοπεύετε να διοικήσετε. Με δεδομένο ότι απαιτούνται συνεργασίες. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μαυρομάτη και να μου πείτε ποια είναι η σκέψη σας για την επόμενη μέρα. Το μήνυμα των εκλογών είναι καθαρό. Παρότι ήμασταν 8 συνδυασμοί υποψήφοι, ο συνδυασμός Θερμαϊκός Νέα Πορεία, εμείς πήραμε μια διαφορά 4,2 μονάδων, 860 περίπου ψήφων. Και το μήνυμα το οποίο δεχόμαστε είναι να υπάρχει η σύνθεση την αυριανή μέρα στο Διοικητικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλα τα νομικά πρόσωπα. Και οι 8 συνδυασμοί οι οποίοι ήταν, πρέπει να δούμε τις προγραμματικές θέσεις. Ποιοι συμφωνούν στις προγραμματικές θέσεις ώστε την αυριανή μέρα ο Θερμαϊκός να πάει μπροστά, να συνεχίσει να πάει μπροστά, γιατί χωρίς σύνθεση απόψεων σε συγκεκριμένα θέματα, διότι υπάρχουν προγραμματικές θέσεις οι οποίες εκφράστηκαν από τη δική μας παράταξη αλλά και από άλλες παρατάξεις και συνδυασμούς πώς θα πρέπει να διοικηθεί ο Δήμος, τι χρειάζεται ο Δήμος την αυριανή μέρα και ποια μεγάλα έργα πρέπει να ακολουθούν. Εκεί πρέπει να υπάρχει η κεντρική συμφωνία και εκεί πρέπει να συμφωνήσουμε για να διοικηθεί ο Δήμος και να μην έχουμε πισωγυρίσματα, επαναλαμβάνω. Κύριε Τσαμασλή, η δική σας γενική τοποθέτηση, γιατί μετά φυσικά έχω και ειδική ερώτηση και για τους δύο για το θέμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνδημότες μου που μας δώσαν με την ψήφο τους την δύναμη να διεκδικήσουμε την αλλαγή στον Δήμο Θερμαϊκού. Να έρθει μια νέα διοίκηση και αυτό ο κόσμος το πρότεινε, το ψήφισε και μας έβαλε έτοιμους να αγωνιστούμε για την Κυριακή την ερχόμενη και ευελπιστώ ότι πάλι θα προτιμήσουν και θα εμπιστευτούν την δική μας παράταξη. Σε ό,τι έχει σχέση στις συνεργασίες πρέπει να πω ξεκάθαρο είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε έτσι και αλλιώς, άσχετα με τον εκλογικό νόμο. Όλες οι δυνάμεις που σήμερα εκφράζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθαρά όμως και τίμια, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς συναλλαγές, χωρίς διάφορες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι, όλα μέσα στην αίθουσα, όλα φανερά και μπροστά στον κόσμο, οι συνεργασίες επιβάλλονται, εμείς θα τις επιδιώξουμε και τις κάναμε πράξη στην θητεία που τώρα περνάει. Όπου χρειάστηκε και όταν χρειάζεται πρέπει να συνεργάζονται οι παρατάξεις μεταξύ τους και αυτό θα είναι προς όφελος των πολιτών. Έτσι λοιπόν εμείς θα το επιδιώξουμε και θα το κάνουμε πράξη προς όλες τις κατευθύνσεις και όπως είπα χωρίς κρυφά χαρτιά. Όλα δημόσια και φανερά. Προκύπτει η ερώτηση μοιραία, μια που και οι δύο είπατε ότι θα απευθύνεται πρόσκληση προς όλες τις κατευθύνσεις, αν η πρόσκληση αφορά και ο ένας στον άλλον. Δηλαδή, όταν θα αποφασίσουν πλέον οι δημότες, μια που μιλάμε για δύο συνδυασμούς που είχατε μεγάλα ποσοστά. Όπως είπατε, η διαφορά των ψήφων δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη στον πρώτο γύρο. Ήταν όμως σημαντική. Ήταν σημαντική, ναι. Προφανώς δεν μιλάμε για μία-δύο ψήφους διαφορά. Λοιπόν, η πρόσκληση αυτή αφορά για το καλό του Θερμαϊκού ακόμα και στη μεταξύ σας συνεργασία την επόμενη μέρα, κύριε Μαυρομάτη, καταρχήν. Νομίζω ότι την Κυριακή αναμετρώνται δύο συνδυασμοί, διεκδικούν δύο άνθρωποι ποιοι και απευθύνονται στους πολίτες ποιον θέλουν για δήμαρχο του Θερμαϊκού. Mm-hmm. Έδειξαν την πρώτη Κυριακή, καθαρά και ξεκάθαρα μάλλον, διότι είχαμε δύο κάλπες, κυρία Στεριάδου.
Είχαμε μία κάλπη στα τοπικά συμβούλια και μία κάλπη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm. Στο Δημοτικό Συμβούλιο υποψήφοι ήταν 8 συνδυασμοί. Και έχει το χαρακτηριστικό Δήμος Θερμαϊκού να έχει εκπροσώπους και από τις 8 παρατάξεις πολύ στο σωστά, Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ σωστά. Στα τοπικά συμβούλια δεν ήταν πλήρη και στελεχωμένα οι παρατάξεις και οι συνδυασμοί και είχαμε μέσο όρο 3 με 4 συνδυασμούς σε κάθε χωριό. 8 είναι τα χωριά τα οποία συμμετείχαν. Εκεί λοιπόν η διαφορά εκτοξεύθηκε. Όταν λοιπόν απελευθερώθηκε ο πολίτης και ήθελε να εκφραστεί με 3 και 4 συνδυασμούς, η διαφορά ήταν 20, 30 και 40 μονάδες. Κύριε Ναυρομάτη, βέβαια να πω σε αυτό. Και ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα, το τι, ποια είναι η επιλογή η οποία θέλει ο πολίτης για να τον διοικήσει. Λοιπόν, ας απαντήσει ο κύριος Τσαμασλής στην ερώτηση. Πάντως, σε ό,τι αφορά τα τοπικά συμβούλια, έδινε ο νόμος τη δυνατότητα και να γίνονται και κάποια ψηφοδέλτια συνεργασίας. Έτσι, οπότε δεν μπορεί κανένας εγώ να πει... Εγώ μιλώ για τα τοπικά συμβούλια όπου οι δικές μας οι παρατάξεις ήταν αντιμέτωπες μαζί με άλλες δύο. Ωραία. Άρα λοιπόν εκεί ο κόσμος ήταν απελευθερωμένος, ήταν τεμαχισμένος σε 8 κομμάτια, αλλά σε 3 ή σε 4. Εκεί λοιπόν η διαφορά σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ήταν συν 10 ή 15 μονάδες και έφτανε σε μεγάλα ύψη. Κύριε Τσαμασλή. Είχα πει πριν και επαναλαμβάνω και τώρα ότι οι συνεργασίες είναι επιβλημένες. Σε ό,τι έχει σχέση τώρα τα αποτελέσματα, πρέπει να σας πω ότι οι δύο μεγάλες περιοχές, όπως αυτή του παλιού Δήμου Θερμαϊκού, Περαία, Νέοι Επιβάτες και Αγία Τριάδα, ο δικός μας συνδυασμός προηγείται του κυρίου Μαυρομάτη. Στην επανομή δε, ο κύριος Μαυρομάτης είναι τρίτος. Την Κυριακή που μας έρχεται, ο κόσμος θα ψηφίσει για δημάρχους. Ή εμένα ή τον κύριο Μαυρομάτη. Τα άλλα είναι λόγια που ανήκουν στο παρελθόν. Ο καθένας λοιπόν με τις προτάσεις του, ο καθένας με τη δυναμική του θα αξιολογηθεί και εγώ νομίζω ότι ήδη έχουμε αξιολογηθεί και τα αποτελέσματα το δείχνουν και θα τοποθετηθεί ο κόσμος πάλι με την ψήφο του και όπως είπα ελπίζω και εύχομαι και κάνω ό,τι είναι δυνατόν προσπαθώντας να πείσω όλους εκείνους τους ανθρώπους που καθημερινά συναντάω σε όλες τις μεριές, σε όλες τις γωνιές, σε όλες τις γειτονιές του Δήμου Θερμαϊκού και δείχνει ότι μας εμπιστεύεται και την Κυριακή αυτό θα επιβεβαιωθεί. Θα μου επιτρέψετε βέβαια παρακαλώ. Να πω ότι ο διαχωρισμός των δημοτικών ενωτήτων δεν αποτελεί έτσι και ιδιαίτερα καλή κίνηση με την έννοια ότι κύριε Τσαμασλή ίσως αυτό αύριο μεθαύριο να είναι και το πρόβλημα της διοίκησης ενός τόσο μεγάλου χιλιομετρικά δήμου που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε είτε εσείς είτε ο κύριος Μαυρομάτης. Δηλαδή το να λέμε ότι εμένα με προτιμούν οι δημότες του Δήμου Επανομής, του παλιού Δήμου Επανομής, τον κύριο Μαυρομάτη, οι δημότες του παλιού Δήμου Μηχανιώνας, νομίζω ότι είναι λίγο άκυρο σε αυτή τη φάση. Όμως ξέρετε ότι έχουν σημασία και οι αριθμοί. Και εγώ μίλησα για την πολυπληθέστερη περιοχή. Το λέω γιατί το ίδιο ακριβώς πράγμα ήταν και στον κύριο Μαυρομάτη νωρίτερα, έτσι, για να είμαι δίκαιη και στους δυο. Επιτρέψτε να σας πω κάτι. Τα τοπικά συμβούλια, όπως από τον νόμο γίνανε, θα έπρεπε να τα καταγγείλουμε όλοι. Και εγώ και ο κύριος Μαυρομάτης, αν δεν είχαμε κάνει τοπικά συμβούλια που δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε, ναι, ο νόμος θα είχε πέσει στο κενό. Υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητα και θα έπρεπε οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να κάνουν συνδυασμούς και να κατέβουν στις τοπικές εκλογές για τα τοπικά συμβούλια από μόνοι τους και κανένας, μα κανένας δεν μπόρεσε να κάνει τοπικά συμβούλια. Μάλιστα. Πολύ καλά το είπε ο κύριος Μαυρομάτης ότι εμείς οι δύο μόνον έχουμε πλήρη συνδυασμούς σε όλες τις ενότητες και σε όλα τα χωριά του Δήμου. Σκεφτείτε λοιπόν αν είχαμε αρνηθεί εμείς να κάνουμε τοπικά συμβούλια. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν λειτουργεί σωστά ο νόμος σε ό,τι έχει σχέση τα τοπικά κοινοτικά συμβούλια. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστούν μαζί με τα δημοτικά. Μάλιστα. Αυτό θα είναι η ουσία. Έχω να προσθέσω κάτι. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Ήμουνα ξεκάθαρος και είπα το εξής. Στα 8 στις δημοτικές εκλογές, στην κάλπη των δημοτικών εκλογών, είχαμε το αποτέλεσμα που αποτυπώθηκε με 4,2% υπέρ του συνδυασμού μας. Μία διαφορά σημαντική. Στις τοπικές εκλογές, δηλαδή στην κάλπη που βγάλαμε τοπικά συμβούλια, εκεί ήταν λίγοι συνδυασμοί, δεν ήταν 8, ήταν 3 ή 4 το πολύ. Να. Εκεί εκτοξεύθηκε η διαφορά και υπάρχει το μήνυμα. Πρέπει να ξέρει κάποιος να κάνει ανάγνωση των εκλογών. Ξέρετε τι σημαίνει μέσα στο σπίτι σου
Δηλαδή στο μεσημέρι να χάνεις με 20 μονάδες διαφορά. Είναι λεπτό. Σημαντικό να αυτό. Να σας πω κάτι. Είναι μήνυμα που στέλνει το ο πολίτης. Το μήνυμα το ίδιο βέβαια έλαβε και ο δικός σας συνδυασμός, όπως είπε ο κύριος Σαμασλής, στην περιοχή της επανομής. Όχι, στην επανομή λοιπόν η διαφορά ήταν λιγότερο από 5 μονάδες. Αυτή ήταν η διαφορά. Πάμε. Άλλο είναι η διαφορά. Λοιπόν, πώς θα προχωρήσουμε στην ισότιμη ανάπτυξη όλων των οικισμών, ώστε στις επόμενες εκλογές να μην συζητάμε για τέτοιου είδους διαφορές και να αντιμετωπίζεται ο Δήμος ενιαία, και αυτό αφορά και τους δύο. Ενιαία αντιμετωπίζεται ο Δήμος. Νομίζω ότι. Και μάλιστα σε πάρα πολλά μέρη. Σε πάρα πολλά μέρη. Οι κάτοικοι της Μηχανιώνας δεν φέρθηκαν με τον ίδιο τρόπο στον κύριο Τσαμασλή. Όπως και σε εσάς, οι κάτοικοι του Θερμαϊκού δεν φέρθηκαν επίσης με τον ίδιο τρόπο. Όχι, δεν είναι η ανάγνωση την οποία κάνετε, διότι οι εκλογές αυτές έχουν διτό χαρακτήρα, δηλαδή τοπικές και δημοτικές εκλογές. Mm-hmm. Στις τοπικές εκλογές οι κάτοικοι εκφράστηκαν σε λιγότερα ψηφοδέλτια. Την Κυριακή εκφράζονται σε δύο ψηφοδέλτια, σε δύο πρόσωπα. Πάμε λοιπόν να δούμε πού θα πρέπει να ρίξουν το βάρος. Λοιπόν το δικό τους στίγμα. Να δούμε λιγάκι τα προγραμματικά, γιατί επί της ουσίας πάνω σε αυτό θα πρέπει να επιλέξουν οι δημότες και όχι σε τίποτα άλλο. Να ξεκινήσουμε από το μείζον θέμα, το οποίο δεν είναι μόνο του Δήμου Θερμαϊκού, είναι όλων των Δήμων, είναι η καθαριότητα. Ειδικά για Δήμους όπως ο Δήμος Θερμαϊκού και όλοι οι άλλοι περιφερειακοί Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα και λόγω των αποστάσεων, όπως είπα πριν, των χιλιομετρικών. Θα ήθελα, κύριε Τσαμασλή, την πρότασή σας, καθώς η μεγάλη συζήτηση γίνεται για τη συμμετοχή ιδιωτών. Καταρχήν, αν θα συνεχίσετε να εμπιστεύεστε σε ιδιώτες, όπως εδώ και πολλά χρόνια κάνει ο Δήμος Θερμαϊκού παραδοσιακά, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις περιοχές. Και ποια είναι η δική σας πρόταση για μια καθαρή επόμενη μέρα. Πριν απαντήσω, κυρία Στεριάδου, στο ερώτημά σας, οφείλω να πω στον κύριο Μαυρομάτη το εξής, ότι στην επανομή είναι τρίτος. Και στην νομίζω ότι θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο τώρα να μετράμε ποιος είναι. Είναι πίσω αυτή τη στιγμή και λέει, ακούστε με, μιλάμε, έχει χάσει με 4,2. Εγώ δεν έχω διακόψει ποτέ τον κύριο Μαυρομάτη. Αν θέλετε να διακόπτει, ας διακόπτει, δεν με πειράζει. Απλά θα ακούγεται πιο δυνατά. Θα ακούγεται λίγο πιο δυνατά το ηχηρό μήνυμα που σας έστειλε ο κόσμος του Θερμαϊκού, διότι χάσατε 15 ολόκληρες μονάδες. Είστε ο μόνος δήμαρχος που χάσατε τόσες πολλές μονάδες. Δεν υπάρχει άλλος. Όλοι οι δήμαρχοι ανεβαίνουν. Ο μόνος που έπεσε είστε εσείς. Και δεν πέσατε λίγο, πέσατε 15 ολόκληρες μονάδες. Την Κυριακή ο κόσμος ξέρει και θα κρίνει. Σε ό,τι έχει σχέση στην καθαριότητα, και αυτό είναι το ζητούμενο. Διότι τα θέματα που οι υπόλοιποι δήμοι ανά την Ελλάδα έχουν λύσει, όπως η καθαριότητα, στο δικό μας Δήμο είναι ακόμα ζητούμενο. Και γιατί είναι ζητούμενο? Γιατί στο Δήμο Θερμαϊκού καθαριότητα έχουμε μόνο κατά διαστήματα. Διαλύματα με καθαρό Δήμο έχουμε εμείς. Είμαστε ο πιο βρώμικος Δήμος σε όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα όταν πληρώνουμε. Αυτό από πού προκύπτει, κύριε Τσαμασλή? Ότι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της τετραετίας δεν είχαμε αποκομιδή και καθαριότητα στο σύνολο του Δήμου. Και αυτό θα σας πω και από ό,τι προκύπτει, αλλά προπάντων πρέπει να πούμε αυτό που πρέπει να γίνει για να καθαρίσει ο Δήμος μας. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι στο Δήμο Θερμαϊκού πληρώνουμε και τα πιο ακριβά δημοτικά τέλη. Και μάρτυρες είναι οι πολίτες που κατοικούν και λειτουργούν μέσα στο Δήμο Θερμαϊκού για το τι είδους καθαριότητα έχουμε και αν είναι ευχαριστημένοι ή όχι. Αλλά εσείς οι δημοσιογράφοι είστε που διαφημίζετε ως παράδειγμα αποφυγής τον Δήμο Θερμαϊκού. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει, αυτό, γιατί βάλατε το ερώτημα. Επίσης είναι αυθαίρετο, γιατί δεν γνωρίζω. Δεν είναι αυθαίρετο, ακούμε όλες. Κάποιον δημοσιογράφο ακούστε, να διαφημίζει ως παράδειγμα. Θέλετε να σας λέω και ποιοι δημοσιογράφοι το είπανε? Όχι, δεν υπάρχει λόγος, αλλά δεν χρειάζεται να αναφέρετε τέτοια. Αν θέλετε όμως μπορώ να το κάνω και αυτό. Η τηλεόραση ποτέ δεν διαφήμισε κανέναν Δήμο είτε ως καλό είτε ως κακό παράδειγμα. Εδώ είστε όμως σήμερα στη δημοτική τηλεόραση. Εσείς όμως στο δημοτικό ραδιόφωνο και τηλεόραση είναι αυτή που έδειχνε το χειμώνα τον Δήμο Θερμαϊκού για 7 ολόκληρες ημέρες αποκλεισμένο από τη χιονόπτωση. Ναι. Έτσι πραγματικά. Λοιπόν, αυτό είναι. Την αυτό πραγματικότητα, είναι δεν λέω ότι δυσφημίζετε. Δεν έχει σχέση. Την πραγματικότητα λέτε. Δεν λέω ότι δυσφημίζετε. Δεν έχει σχέση με το αν διαφημίζετε ή όχι. Προπάντων όμως, πιο βρώμικος Δήμος. Κυρία Στεριάδου, είναι η περιοχή, είναι ο Δήμος προς αποφυγή. Είναι το παράδειγμα προς αποφυγή ο Δήμος Θερμαϊκού. Ξέρουμε τι λέμε, ξέρει όλος ο κόσμος ότι ζει εκεί και πώς ζει και δεν χρειάζεται εμείς τίποτα περισσότερο να λέμε για να επιδεινώσουμε την κατάσταση. Πολύ καλά ξέρουν οι πολίτες. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει?
αφού δεν έχουμε το δικό μας προσωπικό που να είναι αρκετό έτσι που να καλύψει το σύνολο των αναγκών στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού και είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, θα πρέπει να κάνουμε συνεργασία οπωσδήποτε με τον ιδιώτη. Εμείς έχουμε το θάρρος αυτό να το πούμε. Διότι όταν πληρώνει ο λαός, έχει την απέτηση να απολαμβάνει παροχή υπηρεσιών. Δεν τον νοιάζει τον πολίτη αν η καθαριότητα γίνεται από τον ιδιώτη ή από την πλευρά του Δήμου. Και από την πλευρά του Δήμου, αφού δεν μπορεί να γίνει αντικειμενικά, πρέπει να το παραδεχθούμε. Όταν δεν έχουμε οχήματα, δηλαδή δεν έχουμε απορριμματοφόρα μέσα στην πενταετία, όταν δεν έχουμε προσωπικό, τι θα κάνουμε, θα τιμωρούμε τον λαό και θα του λέμε. Κάτσε εσύ μέσα στα σκουπίδια να ζεις μέσα στη βρωμιά, γιατί εμείς δεν έχουμε δημοτικά απορριμματοφόρα, δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα καθαρίσουν τις γειτονιές, θα καθαρίσουν τις ακτές. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε συνεργασία, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη, μα την καλύτερη καθαριότητα σε όλη την περιοχή. Γιατί πρέπει ακόμα να τονίσω ότι αποκομιδή δεν σημαίνει και καθαριότητα. Θέλει άρωμα η γειτονιά, θέλει καθάρισμα αυτό ο πεζόδρομος, το οποίο θα κάνει θέλει διότι, καθάρισμα οι ακτές και αυτά θα γίνουν με το δικό μας σχέδιο από την επόμενη και όλα μέρα. Δεν είναι δυνατόν Σαββατοκύριακο να μην καθαρίζονται οι παραλίες μας. Δεν είναι δυνατόν να μην καθαρίζουμε τις αμμουδιές, τις ακτές, όταν λέμε ότι είμαστε τουριστικός δήμος. Δεν γίνεται λοιπόν να μην μπορούμε να σηκώσουμε τα ογκώδη και αδρανή υλικά που έχουν σε κάθε γωνιά δημιουργήσει και μια πρόσθετη χωματερή. Δεν γίνεται λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα πάμε να τα υπομένει ο πολίτης του Θερμαϊκού σε μια σύγχρονη, όπως θέλουμε να λέμε, κοινωνία στην οποία απαιτεί ο πολίτης κυρία του Θερμαϊκού. Ναι. Κύριε Μαυρομάτη. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα μιλήσατε για το κεφάλαιο της καθαριότητας. Αυτό. Και ακούστηκε και η ερώτησή σας, οι πολίτες τι θα αποφασίσουν την αυριανή με να ψηφίσουν. Πρώτα-πρώτα οι προγραμματικές θέσεις που είπα στην αρχή της κουβέντας μας με τις άλλες παρατάξεις, τις άλλες 6 παρατάξεις, έχουν να κάνουν και σε αυτόν τον τομέα. Ο κ. Τσαμασλής είναι υπέρμαχος του ιδιώτη και όχι μόνο εκεί και στο ξεπούλημα των πάντων, αρκεί να τα πάρει ο ιδιώτης. Αυτό το είπε σε όλες τις ομιλίες του, καταγράφηκε και το ξέρουν οι πάντες. Εκεί έχουν να κάνουν με τους άλλους συνδυασμούς, οι οποίοι λένε οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, ότι ο Δήμος πρέπει να έχει το δικό του εξοπλισμό. Όταν ξεκινήσαμε να πάρουμε προσωπικό, γιατί δεν χρειάζεται μόνο να έχεις εξοπλισμό, χρειάζεται να έχεις και προσωπικό. Μας έδωσε τη δυνατότητα του Υπουργείου Εσωτερικών να πάρουμε μόνιμο προσωπικό. Άσχετα αν ακόμη δεν έχουν βγει οι οριστικοί πίνακες. Εμείς προχωρήσαμε να πάρουμε το ανάλογο προσωπικό. Εκεί η παράταξη και ο ίδιος ο κ. Τσαμαστής καταψήφισε στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που είδε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσληψη. Ακούστε το λοιπόν ότι ήταν εναντίον για να μείνει ο Δήμος χωρίς προσωπικό και να πάει στην αγκαλιά του ιδιώτη. Αυτή είναι η δική του φιλοσοφία, την οποία είχε και το 2014. Και ο κόσμος τότε το 2014 του απάντησε, ειδικά στη Δεύτερη Κυριακή, με το ηχηρό μήνυμα των 30 μονάδων διαφορά από τη δική μας παράταξη και τον έστειλε με το μεγαλύτερο ποσοστό με διαφοράς εκεί που τον έστειλε. Μιλάμε λοιπόν εμείς και λέμε καθαρά. Σε αυτή την τετραετία, στον χρεοκοπημένο Δήμο που πήραμε, ένα χρεοκοπημένο Δήμο που έχει τους δύο αντιδημάρχους, 10-14, αυτούς τους δύο αντιδημάρχους οικονομικών, τους κουβαλάει μαζί του ο κ. Σαμαστής ως πρίκα. Και σήμερα μίλησατε για τα δημοτικά τέλη. Τώρα μίλησε για δημοτικά τέλη. Απαντώ πάνω σε αυτά. Τα δημοτικά τέλη, η παράταξή μας, εμείς, τα μειώσαμε σε όλα τα νοικοκυριά 9%, στους άνεργους 50%, στους τρίτεκνους 50%, κατεβάσαμε κοινόχρηστους χώρους 15% και 46% μαζί για γυαλό και παραλία. Αυτή η παράταξη αγόρασε 5 οχήματα καθαριότητας και έχει δρομολογήσει μέσα στο 19 άλλα 7 αυτοκίνητα, ώστε κάποια στιγμή να έχει τον δικό της στόλο. Παρόλα και να αυτά, προχωρήσει. Ωστόσο, επιλέξατε να συνεργαστείτε με ιδιώτη και εσείς. Μα δεν αγοράσαμε. Διότι ο 44-12 θα αγοράζαμε λιγορότερα. Mm-hmm. Έγινε αλλαγή του νόμου 36 φορές. Έγιναν 2 φορές οι διαγωνισμοί άγωνοι λόγω αλλαγή του εκλογικού νόμου. Με αυτά τα απορριμματοφόρα και αυτούς του υπαλλήλους, δηλαδή εσείς λέτε ότι δεν θα ξαναχρειαστείτε ιδιώτη. Δεν θέλουμε ιδιώτη εμείς. Όχι, θέλουμε άλλα 7 αυτοκίνητα. Αν πάρουμε άλλα 7, δεν θα θέλουμε ιδιώτη. Για όλη την περιοχή για του όλη Δήμου Θερμαϊκού. Για όλη την περιοχή. Άρα. Και όχι μόνο θα σταματήσουμε. Και κάθε χρόνο θα προμηθευόμαστε και άλλα οχήματα. Αυτή είναι λοιπόν η δική μας θέση, ξεκάθαρη απέναντι στους πολίτες. Και τώρα που πατάει ο Δήμος οικονομικά στα πόδια του, διότι είμαστε μέσα στο 10% των υγιέστερων δήμων της χώρας
με τα στοιχεία που έχει αναδείξει. Θα δούμε τα οικονομικά συνέχεια. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κ. Δεν πήρα τον χρόνο τον ανάλογο, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί εγώ σημείωσα κάποια πράγματα εδώ. Ναι, ναι. Μιλήσαμε για τα ακριβότερα δημοτικά και απάντησα. Ποια παράταξη ανέβασε. Να σας πω το ποσοστό. Δεν θα το βρείτε στην Ελλάδα. Αυτό το έχουν πει οι δημοσιογράφοι. 24% για να απαντήσω σε αυτό την πάσα. 24% ανέβηκαν τα δημοτικά τέλη με τους αντιδημάρχους οικονομικών που έχει στο ψηφοδέλτιο και είναι και εκλεγμένοι τώρα. Αυτοί που το 10, μέχρι το 11-14 μία τετραετία διοίκησαν και τους έστειλε ο κόσμος σπίτι του με αυτή την τεράστια διαφορά, αυτούς τους ανθρώπους ξαναέχει στο ψηφοδέλτιό του για να κάνει μια νέα αύξηση των δημοτικών τελών με ιδιώτιο. Εμείς λέμε ο Δήμος για να κατεβάσουμε κι άλλο τα δημοτικά τέλη από τις πλάτες των ανθρώπων. Εσείς είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης σήμερα? Αυτό το οποίο υπήρχε το 2014 με αυτό το οποίο υπάρχει το 2019 είναι η μέρα με τη νύχτα. Το 2014, όταν παραλάβαμε, βρήκαμε ένα με δύο οχήματα. Όταν περνούσε το απορριμματοφόρο, πανηγυρίζαμε. Στους κάδους και στους δρόμους και στις γωνίες που ανέφερε ο κ. Σαμαστή ότι έχουν τα αδρανή. Έχουμε κάνει φοβερά βήματα πρόοδου. Είμαι πάντα από το καλό υπάρχει το καλύτερο και φυσικά όταν θα πάρει ο Δήμος τον ανάλογο εξοπλισμό που μέσα στο 19 το παίρνει, διότι είναι καταγεγραμμένο στον προϋπολογισμό μας, υπάρχει το κονδύλιο, εξοικονομηθήκε το κονδύλιο με ιδίους πόρους, θα πετύχουμε αυτόν τον υψηλό στόχο και να κάνουμε την πόλη μας αυτήν όπως την ονειρευόμαστε. Πάμε όμως ξέρει ο πολίτης και συγκρίνει τι ήταν το 2014 και τι είναι σήμερα το 2019. Πάμε στο κεφαλαιοδικό δίκτυο. Πάρα πολλά τα χιλιόμετρα του δικτύου του Δήμου Θερμαϊκού. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά σε άσχημη κατάσταση και να βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Σε αυτό φταίει το γεγονός ότι είναι ένας αγροτικός Δήμος, ο Δήμος Θερμαϊκού. Βαριά οχήματα ανεβαίνουν στους δρόμους. Το λέω αυτό έχοντας και ιδία γνώση και σας το λέω για να σας προλάβω, κύριε Τσαμασλή, ότι ποτέ η περιοχή δεν είχε οδικό δίκτυο σε καλή κατάσταση. Όχι μόνο τώρα, και το 2014 και το 1980 με το 2014. Καλά κάνετε και αναφέρεστε στο 2014 και προσπαθεί ο κύριος Μαυρομάτης να κάνει σύγκριση. Αλλά με ποιο δεν κάνει σύγκριση? Εγώ δεν ήμουν ποτέ δήμαρχος στην περιοχή. Εγώ τώρα ζητάω την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και θα αποδείξω την επόμενη κιόλα. Επειδή μέρα, λοιπόν ζητάτε να είστε με αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τη συντήρηση του οδικού δικτύου, τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε? Είναι στις πρώτες προτεραιότητες μας, αλλά ακούστε με λίγο να σας πω τι άκουσα λίγο πριν να λέει ο κύριος Μαυρομάτης, ότι μείωσε τα δημοτικά τέλη κατά 9% αφού τα παρέλαβε κατά 24% αυξημένα το 2014. Και 5 ολόκληρα χρόνια γιατί δεν τα μείωσε ο κύριος Μαυρομάτης, αφού είχε τη δυνατότητα και μάλιστα εγώ τον προκάλεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να το εισηγηθεί και εγώ θα το ψηφίσω. Τη μείωση κατά 24%. Και ξέρετε πότε μείωσε 9% ο κύριος Μαυρομάτης στα δημοτικά τέλη στην περιοχή του Θερμαϊκού? Όταν θα παραδώσει δηλαδή για το 2020. Mm-hmm. Μέσα στην πενταετία ούτε ευρώ μείωση. Τώρα σε ό,τι έχει σχέση στο δικό δίκτυο, η περιοχή μας θυμίζει μάλλον ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν υπάρχει δρόμος για δρόμο που να μην έχει λακκούβες τεράστιες και επικίνδυνες για όλους τους οδηγούς, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι διέρχονται το οδικό δίκτυο της περιοχής Θερμαϊκού. Ιδιαίτερα επιβαρημένο, πρώτο δηλαδή σε προτεραιότητα, είναι αυτό της επανομής, της Μηχανιώνας και στη συνέχεια του παλιού των Δήμου Θερμαϊκού. Των δύο αγροτικών περιοχών δηλαδή, γιατί όπως είπα και πριν είναι τα βαριά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο και το καταστρέφουν. Είναι κυρίως αυτό. Πάντως πρέπει να το δεχτούμε αυτό, κύριε Τσαμασλή. Οπότε αυτό, η ερώτηση αυτό είναι με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίζετε τις συνεχείς φθορές. Γιατί είναι συνεχείς οι φθορές. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί υπάρχει και μία άλλη προσέγγιση του ζητήματος. Όταν λέμε λοιπόν ότι το οδικό δίκτυο είναι καταστραμμένο, εμείς εννοούμε πρώτα απ' όλα ότι μέσα στον πολεοδομικό ιστό της Μηχανιώνας και της επανομής είναι καταστραμμένο. Συνεπώς δεν είναι. Περνάει και από εκεί τρακτέρ. Αν έτσι λέτε τώρα ότι τα τρακτέρ είναι η αιτία που δημιουργούν τις λακκούβες και καταστρέφουν τους δρόμους, σας λέω ότι μπορεί, είναι επιβαρυντική η κίνηση εκεί, αλλά και αλλού κυκλοφορούν τρακτέρ και δεν χαλάνε τους δρόμους. Από άλλη αιτία χαλάνε οι δρόμοι. Και προπάντων, τους χαλασμένους δρόμους πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν. Που σημαίνει αυτό, υπεύθυνα πρέπει να κάτσουμε πάνω στο πρόβλημα και να βρούμε τους τρόπους για να αποκαταστήσουμε όλο το οδικό δίκτυο και να αξιοποιήσουμε τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά σχετικά με την αγροτική οδοποιία
για να επεκτείνουμε όλο το δίκτυο αυτό του πολεοδομικού ιστού σε μεγαλύτερη ακτίνα, έτσι που να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις καινούργιες γειτονιές που αναπτύχθηκαν σε όλη την περιοχή. Όπως πρέπει να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις με τους κυκλικούς κόμβους για να αποφύγουμε τα φανάρια τα οποία δημιουργούν και την κυκλοφοριακή συμφόρηση και γενικότερα την καθυστέρηση των μετακινούμενων από τη μία περιοχή στην άλλη. Το πώς αυτό γίνεται, γίνεται. Διότι ο κόσμος αυτά τα πληρώνει. Είναι μέσα στα ανταποδοτικά τέλη και υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, όταν κάνεις ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο είναι στοχευμένο, να αποκαταστήσεις γρήγορα, άμεσα, όλες τις βλάβες, αλλά να κάνεις και καινούριο δίκτυο. Διότι δεν είναι μόνο να αποκαταστήσεις, όπως τώρα συμβαίνει στο Δήμο Θερμαϊκού, να ρίχνουν ψυχρή άσφαλτο μέσα στις λακκούβες και την επόμενη μιας οποιασδήποτε βροχής, ακόμα και ψυχάλας, να έχουμε την ίδια και μεγαλύτερη λακκούβα ή τρύπα ή οτιδήποτε άλλο κακό συμβαίνει στο οδικό δίκτυο. Θέλει συνολική αντιμετώπιση με τεχνογνωσία. Υπάρχουν εργολαβίες οι οποίες μπορούν... χρειάζεται για να γίνει αυτό, κύριε Τσαμασλή, στο Δήμο Θερμαϊκού? Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι το δίκτυο της επανομής δεν χρειάζεται περισσότερο από 4 εκατομμύρια για να έρθει στα επίπεδα τα ανεκτά, όπως άλλα τόσα χρειάζεται και το τεχνικό πρόγραμμα αυτά τα έχει και μπορεί να τα διαθέσει και για τη Μηχανιώνα και για την επανομή καταρχήν, αλλά πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω, διότι η ποιότητα ζωής για την περιοχή του Θερμαϊκού και για όλο τον κόσμο σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και πεζοδρόμηση. Δεν ζούμε στο 1940. Να μην μπορεί η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά να πάρει το παιδάκι της να κάνει μια βόλτα στην περιοχή και κινδυνεύει αναγκαστικά να περπατάει επάνω στο οδόστρωμα με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να προκληθεί το όποιο ατύχημα στην κύριε οικογένεια αυτή. Για να προλάβω τον κύριο Τσαμασλή, θα σας μεταφέρω ένα ερώτημα το οποίο μου το μετέφεραν κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού και φαντάζομαι ότι είστε σε θέση να απαντήσετε. Για ποιο λόγο η ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού δικτύου της επανομής έγινε αρχές Μαΐου και όχι νωρίτερα? Θα σας απαντήσω σε αυτό, αλλά πρώτα να κάνω μια επισήμαση σε αυτό το οποίο είπε και ο Τσαμασλής. Δεν μπορεί να συζητάμε αυτοδιοικητική και να λέμε στον κόσμο και σε έναν δημοσιογράφο σε debate ότι και να λαϊκίζουμε και να λέμε τα τέλη είναι ανταποδοτικά που πληρώνουμε για τις ασφαλτοστρώσεις. Τα τέλη ανταποδοτικά είναι τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Εδώ... το ξέρει. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ο πρώτος που πηγαίνει σας παρακαλώ πολύ την πρώτη μέρα. Στη συνέχεια αναφερθήκατε στους ΣΚΑΠ, αλλά είχατε αναφερθεί στην αρχή για τα ανταποδοτικά. Να πω λοιπόν, δεν μιλήσε καθόλου για ΚΑΠ, μίλησε για τα ανταποδοτικά. Είναι η εκπομπή. Προχωρούμε λοιπόν. Υπάρχει κάθε χρόνο, κυρία Στεριάδου, κάθε χρόνο βγαίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Η παράταξη του κυρίου Τσαμασλή είναι απούσα. Τουρίστες τους ονομάζανε μέσα στο Δημοτικό Σύμβουλο. Μία φορά, μία πρόταση για το τεχνικό πρόγραμμα δεν κατετέθη. Δεν μιλάμε να πετάμε κορώνες και να φεύγουμε. Πολύ σωστά είπατε. Βάζουμε, πέστε μας λοιπόν πόσο χρειάζεται. 4 εκατομμύρια αυθαίρετα. Πόσο είναι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ολόκληρο, μόνο για την επανομή? Είναι λιγότερο από 4 εκατομμύρια. Κατορθώσαμε και βγάλαμε να έχουμε τεχνικό πρόγραμμα που επί σειρά ετών δεν είχε ιδίους πόρους έργα ο Δήμος Θερμαϊκού. Πετύχαμε να ξεπληρώσουμε μεγάλες υποχρεώσεις, κοινοφελείς επιχείρησης, σχέδιο πόλης, δεκάδες, μέχρι 10-12 εκατομμύρια. Τη ζημιογόνα πλέον επιχείρηση Δήμος Θερμαϊκού την κάναμε να είναι με θετικό πρόσημο και κάνουμε έργο ασφαλτοστρώσεων 4.100.000 ευρώ για όλο τον Δήμο. Ήδη ξεκίνησε. Πολύ σωστά λέτε γιατί ξεκίνησε το Μάιο. Γιατί είναι οι εκλογές. Όχι, δεν ξεκίνησε το Μάιο. Η μελέτη ξεκίνησε από το 17. Σας είπα ότι ο νόμος 44.12 άλλαξε 36 φορές. Και εμείς είμαστε ένας Δήμος που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση έκτασης ανάγκης. Όταν... και ξεχνάτε ότι υπάρχει φυσικό αέριο που φέραμε και στην Αγία Τριάδα και στους επιβάτες και στην Άνω Πέραια και στην Επανομή και στη Νέα Μηχανιώνα. Περιμέναμε να περάσουν και οι γραμμές, οι κεντρικές του φυσικού αέριου. Έχει αρκετούς μήνες. Φτιάξαμε, κάναμε διαγωνισμό. Κύριε Μαυρομάτη, που ολοκληρώθηκε αυτό το έργο. Δεν ολοκληρώθηκε. Εμείς, στον κεντρικό άξονα. Κάναμε λοιπόν, είναι αν το πρόγραμμα γίνεται το Μάιο ή τον Απρίλιο, έχει τόσο μεγάλη σημασία. Η ασφαλτοστρώση έχει. Όχι, δεν αλλά έχει σημασία αν έχει γίνεται σημασία το 2019 ή το 2018 ή το 2017 όμως, έτσι. Έχει όμως σημασία ότι τα 4.100.000 ευρώ ξεκίνησαν
και θα ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο. Έχει ξεκινήσει ο εργολάβος και έχει τελειώσει ένα ακόμη έργο. Όταν αναφέρατε ότι το τεχνικό πρόγραμμα της περιοχής της επανομής είναι λιγότερο από 4 εκατομμύρια, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Δεν είπα της επανομής. Είπα ότι ο Δήμος, του Δήμου είναι λιγότερο από 4 εκατομμύρια. Για όλο τον Δήμο, ναι, δεν είναι το τεχνικό πρόγραμμα 4 εκατομμύριων ευρώ. Εγώ δεν θέλω εδώ να προσβάλλω ότι ο κύριος Κατσαμασλής δεν έχει γνώση το τι γίνεται στα οικονομικά του, μάλιστα, Δήμου, αλλά έχει υποχρέωση ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως επικεφαλής μιας παράταξης να γνωρίζει, σήμερα, να λοιπόν απαντήσει στην ερώτησή σας και να πει ότι από μπορούμε εμείς μέσα από τους ΚΑΠ να εξοικονομήσουμε τόσα για από ιδίους πόρους και να τα στρέψουμε αυτά, να πάρουμε αυτά να κάνουμε τόσα χιλιόμετρα δρόμων. Εμείς κάνουμε 8,5 χιλιόμετρα δρόμων. Η επανομή χρόνια είχε να ασφαλτοστρωθεί. Το ξέρετε πολύ καλά. Ακριβώς αυτό, γι' αυτό σας το είπα. Γιατί τώρα. Και επίσης ότι αυτή η διοίκηση, εμείς δηλαδή, κάναμε το έργο της αποχέτευσης που ήταν σε κίνδυνο απένταξης 12 εκατομμυρίων ευρώ, έργο που το 2000, δύο διοικήσεις, οι διοικήσεις Γραμμένου και Οικονομίδη, το παρέδωσαν έτοιμο στην επόμενη διοίκηση του Μεγάλου Δήμου Θερμαϊκού, δεν προχώρησε για μια τετραετία και ήρθαμε εμείς να το ολοκληρώσουμε. Τρυπήθηκε όλη η επανομή. Είχε πρόβλημα η επανομή. Παλιοί δρόμοι, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτά δεν γίνονται μαγικά. Όταν οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες. Η επόμενη μέρα είναι που έχει ενδιαφέρον, διότι οι κάτοικοι της επανομής γνωρίζουν πολύ καλά σε τι κατάσταση ήταν και είναι το δικό τους δίκτυο. Και φαντάζομαι ότι αυτό ενδεχομένως, αν μπορούσατε να τα αλλάξετε, θα τα αλλάζετε για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Το πώς θα διορθωθεί η επόμενη μέρα ήταν η ερώτησή μας. Είναι λοιπόν ότι τα οικονομικά, κυρία Στρατιώτη, τα έχουμε φτιάξει σε τέτοιο βαθμό να είμαστε στο 10% των πιο υγιών Δήμων. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Όταν το ίδρυμα οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών, ναι, εκεί θα πηγαίνουν. Θα γίνονται ασφαλτοστρώσεις. Δεν είναι μόνο η επανομή. Δεν είναι μόνο το μεσημέρι, η Μηχανιώνα, το Αγγελοχώρι. Χρειαζόμαστε σε όλο το Δήμο. Αλλά το σπουδαιότερο, ο κεντρικός περιφερειακός δρόμος που διασχίζει την Περαία με την Μηχανιώνα. Είναι δρόμος όπου σκοτώνεται κόσμος. Και αυτός είναι ένας... Αρμοδιότητα της περιφέρειας, δεν είναι αυτό. Εκεί λοιπόν είναι γεμάτο... Γι' αυτό δεν το έβαλα το θέμα. Ναι, είναι και εκεί έχουμε πάμε προβλήματα. Πάμε όμως λίγο στην ανάπτυξη στην υποδομή. Κύριε Τσαμασλή, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του λιμανιού της Μηχανιώνας με το κεντρικό δικό δίκτυο, ήταν ένα έργο το οποίο έχει ανακοινωθεί πάρα πολλές φορές. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε σε αυτά τα έργα υποδομής, τα οποία εσείς έχετε ως πρώτη στο στόχο να ολοκληρωθούν. Ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομής στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού συνολικά? Ο Δήμος Θερμαϊκού είναι ένας τουριστικός Δήμος από τη φύση του. Όχι γιατί κάτι κάνανε οι διοικήσεις οι προηγούμενες του κυρίου Μαυρομάτη 5 ολόκληρα χρόνια ή και προηγούμενα, αλλά γιατί η φύση είναι τέτοια, η οποία έδωσε αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα στην περιοχή. Αλλά δεν αξιοποιήθηκε δυστυχώς. Και το λέω αυτό γιατί αυτή η μεγάλη ακτογραμμή που ξεκινάει από την περιοχή του αεροδρομίου και φτάνει μέχρι τα όρια της Χαλκιδικής δεν έχει μαρίνα. Τι είδους λοιπόν τουριστικός δήμος είμαστε όταν δεν έχουμε μαρίνα? Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο ξεκινάμε και ήδη έχουμε εμείς τη μελέτη, ας την αμφισβητούν κάποιοι, την άλλη μέρα θα πάρει και επίσημο χαρακτήρα. Θα μεγαλώσει λοιπόν το λιμάνι της Μηχανιώνας με έναν λίμενο βραχίωνα που προβλέπεται από τη συγκεκριμένη μελέτη στα βόρεια του υπάρχοντος, του υφιστάμενου δηλαδή λιμανιού, και θα γίνουν οι διάφορες τροποποιήσεις που χρειάζεται και είναι απαραίτητες προκειμένου το λιμάνι αυτό να γίνει και τουριστικό για να μπορεί να δέχεται και σκάφη αναψυχής. Αυτό αναψυχής. Αφορά τους επισκέπτες βέβαια, έτσι. Δεν αφορά τους επισκέπτες, αφορά όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες και τους επισκέπτες. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνουν ζωή στην περιοχή. Ναι. Διότι εκεί γίνεται η οικονομική, αν θέλετε, δραστηριότητα, η οποία είναι προς όφελος όλων των ανθρώπων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και όχι μόνο στην περιοχή της Μηχανιώνας. Διότι εκεί θέλει τροφοδοσία, εκεί θέλει τις διάφορες συντηρήσεις και όλα αυτά τα σκάφη πληρώνουν για να ελιμενίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή της Μηχανιώνας και είναι η δυναμικότερη όλων των άλλων δραστηριοτήτων, η τουριστική, για ανάπτυξη στην περιοχή μας. Επίσης, στους νέους επιβάτες, πρέπει οπωσδήποτε το λιμάνι να γίνει τουριστικό. Εδώ δεν είναι σήμερα ούτε για βαρκούλες, διότι είναι ένα λιμάνι το οποίο είναι γεμάτο από άμμο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποδέχονται τα καραβάκια
ή ακόμα και τις βαρκούλες που σας είπα λίγο πριν. Έχουμε όμως πάρα πολλές εκτάσεις πρώτες στη θάλασσα, πρώτες στη θάλασσα. Αυτά δηλαδή που λίγο πριν άκουσα να λένε ότι εμείς θέλουμε να ξεπουλήσουμε. Δεν ξεπουλάμε εμείς, δεν τα δίνουμε δωρεάν όπως κάνετε εσείς. Και ξέρετε τι λέω για τα 17 στρέβατα και άλλες πολλές τέτοιες εκτάσεις τις οποίες τις δίνετε και μάλιστα χωρίς διαγωνισμό, χωρίς διαγωνισμό καν. Εμείς λοιπόν τι λένε, αυτές τις εκατοντάδες στρέμματα που έχουμε πρώτα στη θάλασσα αμέσως να γίνει η χρήση γης, γιατί και ούτε και αυτό έχει φροντίσει ο Δήμος να κάνει για να ξέρουμε το κάθε οικόπεδο του Δήμου τι μπορεί μέσα σε αυτό να αναπτυχθεί, ούτε και αυτό έχει γίνει. Εμείς αμέσως λοιπόν θα τακτοποιήσουμε τις χρήσεις γης και θα βγάλουμε έναν διεθνή δημόσιο διαγωνισμό ο οποίος θα λέει ότι η περιοχή αυτή διατίθεται, παραχωρείται ή συμπράττουμε δημόσιος, δημοτικός δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον όταν ήδη το ΤΑΙΠΕΔ έχει πολύ μεγάλες εκτάσεις όπως είναι τα κάμπικ του ΕΟΤ και στην Επανομή και στην Αγία Τριάδα και δεν έχει εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον για αυτές τις περιοχές. Γιατί πιστεύετε ότι με ένα διεθνή δημόσιο διαγωνισμό θα υπάρξει αξιοποίηση των υπολείπων περιοχών? Πολύ σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας, διότι οι απαντήσεις εδώ είναι δύο. Ότι για τα οικόπεδα του ΤΑΙΠΕΔ υπάρχει και μάλιστα έντονο ενδιαφέρον, άσχετα με τα αποτελέσματα. Ο ΤΑΙΠΕΔ, όπως ξέρετε, είναι κρατικός και οι διαδικασίες είναι τόσο χρονοβόρες που γι' αυτό όλες οι επενδύσεις, όπως και το ελληνικό που βλέπετε εκεί πέρα, δισεκατομμυρίων επένδυση, 40 χρόνια ολόκληρα λιμνάζει. Εμείς λοιπόν λέμε για τα δικά μας, τα ιδιόκτητα, και αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν. Αφού λοιπόν βγάλουμε το δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, σας λέω ότι χωρίς ακόμα να είμαι δήμαρχος, έχω πολλές επισκέψεις και προτάσεις από πολλούς επενδυτές, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν στην περιοχή ξενοδοχειακές και αθλητικές μονάδες βεληνικούς διεθνείς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήδη υπάρχει πρόταση για 4.000 κλίνες κατασκευή ξενοδοχείου, παράλληλα δε και αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα ξεπερνάνε τις 7.000 περίπου του χρόνου υποδοχή αθλητών που θα αθλούνται στην περιοχή, θα γυμνάζονται στην περιοχή, θα ζούνε, θα τρώνε, θα πίνουνε και θα αφήνουν τα ωραία τους στο ευρώ και θα αναπτυχθεί η οικονομία της περιοχής. Λοιπόν, όταν αρνούμαστε, συγγνώμη να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πολύ, είναι κρίμα αυτή η πρόταση να μείνει στο κενό. Τα Τσαΐρια λοιπόν, όπως είναι ονομαστά στην περιοχή, ο Πάλιωρας στην Επανομή και άλλες εκτάσεις στην Ιχανιώνα, αν τις αφήσουμε όπως είναι με το δημοτικό τους χαρακτήρα ή το δημόσιο τους χαρακτήρα και δεν θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, δίνω θα το λόγο στον μέσα... κύριο Μαυρομάτη, δεν θέλω να σχολιάσω το σαλιγκάρια. Και θα κρύβονται αλεπούδες. Αυτά είναι η αξιοποίηση των εκτάσεων της περιοχής. Εμείς λοιπόν αυτές τις περιοχές θα τις αξιοποιήσουμε. Είπατε ότι έχετε ήδη και έρθει σε επαφή με επιχειρηματίες. Ναι, και θα σας πω αν θέλετε λοιπόν, και συγκεκριμένα, αλλά εδώ θέλω να το ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Διέκοψα καθόλου εγώ. Όχι, δεν διακόψατε, αλλά είχατε αρκετό χρόνο. Είχατε αρκετό χρόνο, θα πήραν, θα πανέλθουμε. Θέλετε να το μετράμε το χρόνο, δεν... Όχι. Αφήστε όμως να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πολύ την πρότασή μου. Πρέπει να το πω αυτό, κύριε Μαυρομάτη, επιτρέψτε ένα δευτερόλεπτο. Να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Όταν λοιπόν θα αναπτυχθεί τουριστικά ο Δήμος με τον τρόπο στον οποίο αναφέρθηκα και θα έρθουν πρόσθετα έσοδα στην περιοχή, τότε θα μειωθούν και τα δημοτικά τέλη αμέσως από τη δικιά μας διοίκηση κατά 24% αυτό που δεν έκανε ο κύριος Μαυρομάτης. Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν από τον κύριο Τσαμασλή 50 θα. Εμείς θα μιλήσουμε με πράξεις, με έργα που κάναμε, όχι το τι θα κάνουμε, και μάλιστα τα περισσότερα τα οποία κατέγραψα είναι πέρα για πέρα ανεδαφικά, όπως μιλήσανε πριν λίγο ακούστηκε ότι είναι τα αποδοτικά τα τέλη της οδοστοσίας. Ακούστε λοιπόν, για τις υποδομές. Φτιάξαμε αποχετευτικό στην Επανομή 12 εκατομμύρια ευρώ. Μπήκαμε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 6 εκατομμύρια ευρώ με μελέτη που κάναμε εμείς. Με 6 εκατομμύρια ευρώ για το μεσημέρι που ήταν το μοναδικό μέρος που δεν είχε αποχετευτικό δίχτυο. Κάναμε έργα ίδρυυσης από το Φιλόδημος με δικό μας προσωπικό, γιατί οι μελέτες γίνονται από την τεχνική υπηρεσία και δεν γίνονται από φίλους έξω, γιατί άκουσα ότι έχουμε μελέτη. Ποιος την έκανε αυτή τη μελέτη και θα τη φέρουμε στο Δήμο και θα εφαρμόσουμε μελέτη μαρίνας κλπ? Δηλαδή το δικό μας προσωπικό, η δική μας τεχνική υπηρεσία που μπόρεσε και έγινε πρωταθλήτρια με 65 εκατομμύρια ευρωπαϊκά προγράμματα εντάξαμε. 40 είχαν τα Τρίκαλα και 9 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θερμαϊκού 65 εκατομμύρια ευρώ.
Λέω λοιπόν, έργα ίδρυυσης, Αγία Τριάδα, νέα επιβάτηση, επανομή και μηχανία, εγκεκριμένα από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Το κτίριο Δίας για Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Αλίας, που είναι κορυφαίο για τη Νέα Μηχανιώνα, εντάχθηκε με 2,5 εκατομμύρια ευρώ μελέτη στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η πλατεία της Μηχανιώνας, ενεργειακή αναβάθμιση, άλλα 700 χιλιάρικα. Ο δρόμος της φύσης από το γήπεδο αναγέννησης επανομής μέχρι το σχολείο φύσης και αυτό το οποίο δημοπρατήθηκε. Χρηματοδοτούμενο το έργο επίσης στο Αγγελοχώρι Αγροτική Οδοπία. Δύο σχολεία στην Περαία ολοκληρώνονται και θα λειτουργήσουν μέσα στο 19. Με 5,5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό. Μιλώ για έργα με υποδομές που φτιάχνουμε, όχι θα φτιάξω. Πάμε τώρα στη Μαρίνα. Εμείς καθορίσαμε τη χερσαία ζώνη, η μοναδική σε όλον τον νομό, που καθορίσαμε χερσαία ζώνη για να αντιμετωπίσουμε τη θαλάσσια αστική κοινωνία άμεσα. Και στους νέους επιβάτες και στη Νέα Μηχανιώνα. Και ετοιμάσαμε μελέτη μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίας και μέσα από το Leader Αλίας για να αξιοποιήσουμε τις εγκαταστάσεις. Γιατί είναι αλιευτικό καταφύγιο και χαρακτηρίσαμε και ένα κομμάτι τουριστικό καταφύγιο. Μαρίνα για να ονομαστεί θέλει πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή αλλά και μετά από 5 τουλάχιστον χρόνια να γίνει Μαρίνα το λιμάνι της Μηχανιώνας. Να μιλάμε πρακτικά και αληθινά στους πολίτες, οι οποίοι θα αποφασίσουν την Κυριακή ποιον θέλουν να έχουν αληθινά δήμαρχο την άλλη μέρα. Ποιος θα τους λέει τις αλήθειες και ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα τα υλοποιήσει. Έχω όμως γράψει και το τι κάναμε για τα αναπτυξιακά, γιατί σας είπα για υποδομές και μπορώ να πω και άλλα. Μιλάμε για αναπτυξιακά. Πώς θα κάνεις ανάπτυξη αν δεν κάνεις την μελέτη της διάβρωσης ακτής από την Περαία μέχρι την Αγία Τριάδα? Χρόνια πέρασαν διοικήσεις στο Θερμαϊκό, ενώ τρώγεται κάθε χρόνο μισό μέτρο από την παραλία, κανείς δεν ασχολείται. Την ολοκληρώσαμε και είμαστε έτοιμοι να την υποβάλουμε. Σε αυτό βέβαια σας βοήθησε, μέσα σε εισαγωγικά σας βοήθησε και η ατυχή στιγμή του 2016. Όχι, δεν μας βοήθησε, είναι με ιδίους πόρους και κάναμε προγραμματική σύμβαση. Και η χρηματοδότηση που ήρθε για την... Η χρηματοδότηση ήταν δική μας. Αποκατάσταση των καταστροφών. Όχι, αυτά ήταν αντιπλημμυρικά έργα, τάξη των 15,5 εκατομμύριων ευρώ. Εμείς σε χρόνο ρεκόρ κάναμε το Δήμο να βρίσκεται σε κατάσταση της ανάγκης. Η διάβρωση δεν έχει καμία σχέση, κυρία Στεριάδου, με τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι εμβληματικά έργα στην είναι, επανομή. Συνδυαστικά έργα. Μεγάλη σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ετοιμάσει και άλλη μία μελέτη, η οποία ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τζιζικός σας, έχει δεσμευθεί ότι θα τη χρηματοδοτήσει μέσα από το ΕΣΠΑ 7.180.000 τα 14 ρέματα του πρώην Δήμου Θερμαϊκού. Mm-hmm. Και είμαστε έτοιμοι τον άλλο μήνα να υποβάλουμε πλέον στην περιφέρεια, η οποία αυτή θα το βγάλει σε διαγωνισμό. Μιλάω όμως για τον τουρισμό. Εκτός και την ανάπτυξη, εκτός από τη διάβρωση της ακτής, στην Αγία Τριάδα δημοπρατείται τώρα το καλοκαίρι το μεγάλο έργο της ανάπλασης Αγίας Τριάδος από την περιοχή του Άκτιο μέχρι τα Βράχια, 2,5 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομίας. Δεν μιλάμε εμείς εμείς μιλάμε με πράξεις ότι τα βάλαμε τα έργα αυτά και θα τα δει ο πολίτης, διότι πήραμε χωράφι άγωνο, ακαλλιέργητο, χωρίς σπόρο και χωρίς νερό. Και το κάναμε τώρα να έχει μέσα σε 4 χρόνια, να έχει βγάλει καρπούς, να έχει 65 εκατομμύρια έργα και να έχει και οικονομία με ιδίους σπόρους να στέκεται στα πόδια μας. Τα ξέρουμε αυτά, έχουμε γνώση των θεμάτων και δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν χάσαμε κανένα δημοτικό συμβούλιο, ήμασταν παρόντες στα δύσκολα, πάντα αντέξαμε στα δύσκολα και μπορούμε σήμερα να ατενίζουμε το μέλλον αισιόδοξα. Αυτό που έχουμε φτιάξει με την δυνατή μας ομάδα το συνεχίζουμε. Ο πολίτης την Κυριακή δεν θα διακινδυνεύσει και θα πει... Πού θα πάω, πάλι πίσω που έχω το 24%. Εμείς μειώνουμε τα δημοτικά τέλη κάθε χρόνο. Θα τα φτάσουμε εκεί που πρέπει να τα φτάσουμε. Γι' αυτό και στον ηλεκτροφωτισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση που κάναμε σε όλο το Δήμο και αντικαταστήσαμε 4.500 φωτιστικά και έχουμε μείωση 66%, κυρία Στεριάδου. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνουμε λιγότερο κατά 600.000 κάθε χρόνο στη ΔΕΗ. Αυτό θα πληρώνουμε στους πολίτες. Αλλά θέλει να απαντήσει ο κύριος Τσαμασλής. Ναι, αλλά δεν έχω. Βάλατε εδώ θέματα. Θέλει πολύ σημαντικά. Ξέρετε λοιπόν. Και κλείνω με αυτό. Και έχω το μυαλό μου. Δεν θέλω να βλέπετε τον χρόνο. Εμένα με ενδιαφέρει. Κλείνω με αυτό. Ο χρόνος που θα αξιοποιείται, ο χρόνος που έχει ο κόσμος. Λέω λοιπόν μια επανομή
που άκουσα το όνομά της, μια επανομή, η οποία στον ποταμό είχε χ αριθμό, τον πολλαπλασία που το έκανε με 10 χ, χρησιμοποιώντας και τις μελέτες της τεχνικής μας υπηρεσίας. Που... Και δεν μπορεί να τα αποκαλεί ο κ. Τσαβασίς πιτζόμπαρα και ότι υποβαθμίζουν την περιοχή. Δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας. Οι επιχειρηματίες επένδυσαν στην περιοχή. Ήταν μια και περιοχή που έχασε τη γαλάζια σημαία όμως πέρσι. Πήραμε 6 γαλάζιες σημαίες. Δεν την αλλά, έχασε. Κύριε Τσαμασλή, παρακαλώ. Δεν την έχασε τη γαλάζια σημαία ούτε από την ποιότητα των νερών ούτε από τις εγκαταστάσεις. Την έχασε διότι δεν υπήρχε στο διαγωνισμό ενδιαφερόμενος για την αγωγική κάλυψη. Φέτος 6 γαλάζιες σημαίες. Κυρία Στεριάδου, ρεκόρ για το Δήμο. 4 ήταν μέχρι τώρα το ρεκόρ που είχε ο Δήμος. Τώρα τις κάναμε 6. Κύριε Τσαμασλή. Κύριε Στεριάδου, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να επιτρέψετε λίγο τον κύριο Μαυρομάτη να μονολογεί για λίγη ώρα περισσότερο. Όσο θα μιλάει περισσότερο, τόσο περισσότερο θα λέει. 65 εκατομμύρια έργα τα δείχνει στα χαρτιά. Εμείς στην περιοχή δεν έχουμε δει πέτρα στην πέτρα να μπαίνει στην περιοχή. Αντίθετα, την έχουμε δει όλοι μας να ρημάζει. Και μια και μιλάμε για γαλάζιες σημαίες. Ποιανού ευθύνη είναι να μην έχει γαλάζιες σημαίες η περιοχή μας που λέμε ότι είναι τουριστική? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πνίγηκαν στην περιοχή μας και μιλάτε για τον δρόμο Σκοτόστρα, τον κεντρικό δρόμο της Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. 9 άνθρωποι την προηγούμενη σεζόν, θερινή σεζόν, πνίγηκαν στην περιοχή. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν πήρε τα μέτρα ο Δήμος Θερμαϊκού έτσι που να βάλει τους ναυαγοσώστες στη θέση τους έγκαιρα. Και αυτό όχι απλά εμείς το καυτηριάζουμε, αλλά επειδή μας αφαίρεσε την τουριστική ταυτότητα όταν κατέβηκαν οι γαλάζιες σημαίες από την περιοχή μας, είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι προσβλητικότερο, διότι προσβάλλει την νοημοσύνη μας, αλλά ρίχνει και το επίπεδο ζωής των κατοίκων στην περιοχή. Αυτά λοιπόν είναι ανεπίτρεπτα. Οι όποιες δικαιολογίες δεν ισχύουν. Το αποτέλεσμα είναι που γεύεται ο πολίτης. Και το αποτέλεσμα είναι μαύρο και άραχνο για όλη μας την περιοχή. Διότι η περιοχή, όπως είπα πριν, είναι βρώμικη. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να υπερηφανευόμαστε και να προσελκύουμε με αυτόν τον τρόπο τουρίστες στην περιοχή μας. Η περιοχή μας είναι ανοργάνωτη, διότι δεν έχει γαλάζιες σημαίες, δεν έχει ναυαγοσώστες, δηλαδή δεν έχει υποδομές. Η περιοχή μας είναι δύσκολα προσβάσιμη, διότι ούτε τα καραβάκια μπορούν με ευκολία να προσεγγίζουν από το Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης προς την περιοχή του Θερμαϊκού. Και εδώ πρέπει να πω και για τα καραβάκια ότι ένα έργο έγινε την τελευταία πενταετία στην περιοχή και αυτό το έργο το κάναμε εμείς. Εγώ με τον κύριο Τζιτζικώστα, όταν πήραμε την άδεια να έρθουν από τη Σαλαμίνα τα καραβάκια και να μπουν στο Θερμαϊκό και να δημιουργήσουν ανάπτυξη στην περιοχή μας. Κουτσά στραβά, εμείς το αρχίσαμε. Και κάθε μέρα αυτό το έργο ενδυναμώνεται. Ξεκινήσαν 2 καραβάκια και σήμερα είναι 3 και μπορεί να γίνουν και 4. Διότι κάθε μέρα βλέπουμε νέους επενδυτές στην περιοχή. Αυτό είναι τουρισμός, αυτό είναι ανάπτυξη και έτσι θα γίνει και η μείωση, όπως είπα εγώ. Μέσα από τα πρόσθετα κέρδη, μέσα από την υπεραξία δηλαδή που θα αποκτήσει η περιοχή, θα έχουμε και ανάλογες μειώσεις στα δημοτικά τέλη. 4 λεπτά. Συγγνώμη λίγο. Άκουσα ακόμα να λέγεται ότι έχουμε 12 εκατομμύρια αποχετευτικό έργο. Το έργο αυτό παραδόθηκε από την προηγούμενη διοίκηση στον κύριο Μαυρομάτη με το κλειδί στο χέρι. Και του είπαν τώρα κάνε τις συνδέσεις. Δηλαδή θα έπρεπε το κάθε νοικοκυριό να συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο. 5 ολόκληρα χρόνια και η περιοχή της επανομής βασανίζεται. Δεν έχει ακόμα συνδεθεί. Δεν λειτουργεί το αποχετευτικό σύστημα, το οποίο, επαναλαμβάνω, παρέλαβε με το κλειδί στο χέρι. 65 εκατομμύρια έργα. Έργο στην περιοχή δεν υπάρχει. Από την επόμενη μέρα που εμείς αναλαμβάνουμε τη διοίκηση, θα εξαντλήσουμε όλα τα προγράμματα, που σημαίνει αυτό ότι θα κάνουμε σύγχρονη ηλεκτρονική διοίκηση. Δεν νοείται σήμερα ο πολίτης να μην έχει μια ανοιχτή γραμμή με την διοίκηση, με την διεύθυνση δηλαδή, και ανά πάσα στιγμή για το όποιο πρόβλημά του να αναφέρεται σε αυτήν τη γραμμή επικοινωνίας του πολίτη και να εξυπηρετείται άμεσα. Είτε αυτό είναι καθαριότητα, είτε αυτά είναι μπάζα, είτε είναι ογκώδια αντικείμενα, είτε λακκούβες, είτε φωτισμός. Και να σας πω και κάτι. Όλοι οι Δήμοι σχεδόν έχουν προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα αλλαγής των φωτιστικών με τις νέες τεχνολογίες LED στον ηλεκτροφωτισμό. Ξέρετε ότι είμαστε ο πιο ακριβός Δήμος ο οποίος αγόρασε με τη μεγαλύτερη, τη σκανδαλώδη τιμή τα φωτιστικά LED στην περιοχή μας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για τον οποίο τώρα μας φιλοξενεί στο αγαπημένο μας τηλεοπτικό κανάλι, λίγο πριν έκανε μια παρόμοια προμήθεια και εγκατάσταση λαμπτήρων LED στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 65% έκπτωση, κυρίες και κύριοι.
Ο Δήμος Έδεσας. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με τις ποσότητες όμως, έτσι. Ξέρετε. Με τις ποσότητες της αγοράς. Ξέρετε, όχι με την έκπτωση, λέω. Έκπτωση. Έκπτωση λόγω αγοράς ποσότητας. Έκπτωση επί του συνολικού. Θα ήθελα να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ακούστε με λίγο. Η λάμπα που ο Δήμος Θεσσαλονίκης αγόρασε στοιχίζει 60 ευρώ. Και στο Δήμο Θερμαϊκού 700 ευρώ. Λοιπόν, έτσι κάνουμε εξοικονόμηση. Έτσι, εμένα με 240 φορές, κυρία Στέλια. Είναι 3 λεπτά. Αν θέλετε ο επίλογός σας να ενταχθεί σε αυτά τα 3 λεπτά, τα δικαιούμε, θα κλείσει ο κύριος Μαυρομάτης. Θέλετε να τα μοιραστούμε τα 3 λεπτά ή θέλετε να αξιοποιήσετε τα κολλήστε. Θέλετε να με διακόπτε συνέχεια να τα πάρουμε τα 3 λεπτά. Μιλάτε 5 λεπτά τώρα συνεχόμενα. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς δεν περιμένει. Ο κόσμος δεν περιμένει να τα πούμε εμείς αυτά για να τα μάθει. Ο κόσμος τα ζει στην περιοχή και δεν χρειάζεται ούτε και να τα τονίζουμε ούτε θέλετε να τα κλείσετε λιγάκι λέγοντας για ποιο λόγο να ψηφίσουν οι... Κυρία Στεριάδο, επιτρέψτε θα κλείσει εκπομπή. Θέλετε να τα πω αυτό, ό,τι είναι να πω στο κλείσιμο να τα πω τώρα και δώστε το κλείσιμο στον κύριο Μαυρομάτη, ό,τι θέλετε. Όπως θέλετε. Θέλετε να το πείτε όμως, τώρα. Μια πρόταση ολοκληρωμένη δεν μπορέσαμε να καταθέσουμε, κυρία Στεριάδο. 5 λεπτά συνεχόμενα μιλάτε. 5 λεπτά συνεχόμενα μιλάτε. Συγκρίνετε την προηγούμενη εισήγηση, σας παρακαλώ πολύ. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. 5 λεπτά. Λοιπόν, ένα λεπτό κύριε Μαυρομάτη για το κλείσιμο της εκπομπής. Ένα λεπτό έχω μόνο. Ένα λεπτό και άλλο ένα λεπτό κύριος Τσαμασλής. Θα πρέπει να κλείσουμε. Δεν μπορεί να μιλάει 6 λεπτό κύριος Τσαμασλής για να μιλήσει ένα λεπτό. Τόσα μιλούσατε κι εσείς επίσης. Όχι. Λοιπόν, πρώτα τα ψέματα τα οποία λέει ο Τσαμασλής για το αποχαιρετικό με το κλειδί στο χέρι, το ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι απεντάχθηκε το έργο. Και ο Γιάννης ο Μαυρομάτης μπόρεσε και το ενέταξε. Κάναμε όλο τον αγωγό από την επανομή, όλο το εξωτερικό δίκτυο μέχρι τη Μηχανιώνα. Και το αντιλιοστάσιο της ήταν άκυρο της Μηχανιώνας. Κάναμε άλλο αντιλιοστάσιο και κάναμε ένα έργο 12 εκατομμύρια ευρώ. Ψέματα δεν πρέπει να ξέρουν οι πολίτες να μαθαίνουν την αλήθεια. Δεύτερον, υπερηφανεύεται ότι έγινε η θαλάσσια αστική συγκοινωνία. Πρέπει όμως να είναι ένας άνθρωπος τίμιος στην επιχειρηματικότητα. Ποτέ δεν βάζει οικογενειακά συμφέροντα μέσα στην συγκοινωνία, όταν είναι σε αυτή τη θέση. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος έβαλε το καραβάκι εκεί μέσα και αυτό δεν πρέπει ούτε καν να ντρέπεται να το λέει ο κ. Τσαμασλής. Δεύτερο, πηγαίνουμε λοιπόν στο θέμα που θέλετε να τοποθετηθούμε για ποιον λόγο οι πολίτες μας αύριο μεθαύριο θα εμπιστευτούν κάποιον Δήμο. Θα εμπιστευτούν έναν άνθρωπο που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά του. Και δεν είναι τουρίστας. Αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ στα δημοτικά συμβούλια και είναι κοντά στους πολίτες. Ότι είναι ανθρώπινος. Ότι κάποιον πολίτη τον βλέπει για να λύσει το πρόβλημα του. Μας γεμίζει. Έχουμε οργανώσει πάρα πολλά κοινωνικά προγράμματα στο Δήμο. Από το ΚΕΠ Υγείας, από το κοινωνικό εσυσίτιο, το φαρμακείο, το παντοπολείο, κέντρο κοινότητος. Και είμαστε κοντά στον πολίτη με ανοιχτές πόρτες. 20 ώρες δουλεύουμε την ημέρα. Ο κύριος Τσαμασλής, τον Δήμο το βλέπει τουριστικά. Βλέπει λοιπόν κάποιους επιχειρηματίες, ακούσατε πριν λίγο, και τους έχει έτοιμους ότι αύριο μεθαύριο ελάτε να δουλέψετε. Έπρεπε αυτά να ντρέπεται, να τα κρύβει. Όχι να λέει ότι έχω έτοιμους επιχειρηματίες να έρθουν στο Δήμο να ελαελατήσουν την περιουσία του Δήμου. Διότι ο επιχειρηματίας, όταν θα βγει ο διαγωνισμός, να έρθει τότε να κάνει την. Του έβγαλαν λοιπόν αυτά τα πράγματα και οι πολίτες γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν κανέναν να ελεηλατήσει την δημοτική περιουσία, να κάνει πισωγυρίσματα. Σας ευχαριστώ κύριε Μαυρομάτη. Τον Δήμο Θερμαϊκού. Δικαιούστε να απαντήσετε και επί προσωπικού, αλλά θα ήθελα και να έχουμε και τον επίλογό σας μέσα σε ένα μισή λεπτό. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για την ένταση, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και φυσικό αυτές τις ημέρες. Οι πολίτες του Δήμου Θερμαϊκού ήδη έχουν επιλέξει. Ήδη στο μυαλό τους ο καθένας έχει αποφασίσει το τι θα κάνει την Κυριακή. Εμείς μιλάμε μόνο με προτάσεις. Η υφιστάμενη κατάσταση την ζει ο πολίτης του Θερμαϊκού και δυστυχώς για όλους μας είναι, όπως είπα, μαύρη και άραχνη όλη η περιοχή. Θα αναβαθμίσουμε λοιπόν σύντομα με το πρόγραμμά μας, το οποίο πολύ σύντομα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο η καθαριότητα θα είναι ζηλευτή. Το ίδιο και η ακτογραμμή. Το ίδιο και ο πεζόδρομος από την Περαία έως την Αγία Τριάδα. Διότι προβλέπεται η συνέχιση αυτού του έργου να φτάσει έως και την Αγία Τριάδα και υπάρχει και χρηματοδότηση προκειμένου να κατασκευαστεί αυτό το έργο και για να μην γελάμε τον κόσμο. Εμείς λοιπόν οι οποίοι καθημερινά ζούμε και λειτουργούμε μέσα στον κόσμο αποδεικνύεται αυτό με την εμπιστοσύνη του, μας επέλεξε και μας έκανε πρώτον περιφερειακό σύμβουλο σε όλη την κεντρική Μακεδονία με ψήφους τόσους που ο δεύτερος μετά από μένα έχει το 1 τρίτο.
Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη στον πολιτικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο πολίτης να εμπιστεύεται τον πολιτικό, το έργο του. Και εμείς κάναμε έργο. Εμείς ξεκινήσαμε ήδη πριν ακόμα αναλάβουμε την διοίκηση όλες τις συζητήσεις και όλες τις συνεργασίες οι οποίες ενισχύουν το τουριστικό προφίλ της περιοχής μας, όπως όμως αναβαθμίζουμε και την ποιότητα ζωής με τις πεζοδρομήσεις, με την καθαριότητα, με τα αδέσποτα σκυλιά που τα μαζεύουμε από την επόμενη μέρα και ας μην θέλουν κάποιοι, αλλά δεν θα τα αφήσουμε επικίνδυνα να κυκλοφορούν στους δρόμους και να επιτίθενται στους πολίτες. Αυτά είναι οι δεσμεύσεις μας. Και ο κόσμος μας εμπιστεύεται και θα μας δώσει την Κυριακή την ψήφο του για να αλλάξει ο Δήμος Θερμαϊκού από την επόμενη και όλα μέρα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δήμος Θερμαϊκού, ήταν οι δύο υποψήφιοι, ο κύριος Γιάννης Μαυρομάτης, επικεφαλής του Συνδυασμού Θερμαϊκός Νέας Πορείας, νυν δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Τσαμασλής, επικεφαλής του Συνδυασμού Θερμαγικός. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε προκειμένου να έχετε μια πλήρη εικόνα και να μην λείψει κανένας από τις κάλπες την ερχόμενη Κυριακή για την επιλογή του Δημάρχου στον πιο όμορφο, κατά δική μου άποψη, Δήμο της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.